Επαναρχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση. Θα έλεγα ότι κάποιες φορές η δουλειά του δημοσιογράφου είναι σχεδόν διεκπαιρεωτική. Σήμερα αυτό έκανα. Μάλλον τον τερματοφύλακα και τον διαιτητή, μια και δεν χρειάστηκε να μπω σε ερωτήσεις. Έθεταν τις ερωτήσεις και τα ερωτήματα μόνοι τους οι φιλοξενούμενοι. Απαντούσαν οι φίλοι που βρίσκονται εδώ. Κύριε Γεωργίου, δεν είπαμε τίποτα για τον Κυπριακό. Και φαίνεται πως το δίκο, ο ενδιάμεσος χώρος και οι υπόλοιποι θεωρούν ότι το Κυπριακό διολίστησε αυτή την πενταετία και σε αυτό επιρρύπτουν ευθύνες και στο ΑΚΕΛ γιατί στήριξε τις επιλογές του Νίκου Αναστασιάδη. Πιο πριν θα έλεγα μόνο με μια πρόταση. Πέστε τι. Θα πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή. Και να ολοκληρώσουμε γιατί και ο χρόνος... Εάν το κούρεμα ήταν πρόταση του κ. Αναστασιάδη ή αν δεν ήταν. Διότι μας λένε, αν δεχόσασταν το πρώτο κούρεμα που εισηγηθήκαμε εμείς, καταθέσεις το όνομα σας. Φόρος επί των καταθέσεων. Το τέλος. Τέλος επί των καταθέσεων, θα γλιτώναμε. Ο Νίκος Αναστασιάδης εδεσμεύτηκε ότι δεν θα κάνει ούτε πρώτον, ούτε δεύτερον, ούτε εκατοστόν κούρεμα. Και επιπλέον, όταν του αποδίδουν το πρώτο κούρεμα, ο κύριος Σόιμπλε, τον αποκαλεί πολιτικάντη. Ψεύτη δηλαδή. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Το εισηγήθηκαν τελικά, μπήκαν τα πιστόγια στον κρόταφο ή δεν μπήκαν. Υπάρχει μια άλλη πρόσαλη συμπεριφορά, όπως και στο Κυπριακό. Ο κύριος Αναστασιάδης, και πάω εκεί, κύριε Καλαντζή, ξεκίνησε με μια προσαρμογή στις θέσεις του δίκο, ουσιαστικά, στο ξεκίνημα. Άφησε τον Κυπριακό στον πάγο για ένα χρόνο. Το πισοδρόμησε με το κοινό αναγνωριστή. Είχαμε την οικονομική κρίση. Με δηλαδή, το κοινό δεν μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί. Όχι, έλεγε ότι σέβομαι τους συνεργάτες μου και τις δεσμεύσεις μου. Τις σεβάστηκαν τότε τις δεσμεύσεις του απέναντι στο δίκο για. Τα έκτακτα. Και δεν πειράζει για ένα χρόνο. Μας πισοδρόμησε με διάφορους τρόπους και με το κοινό ανακοινωθέν, αλλά και μέχρι να προσαρμοστεί και να υλοποιήσει ουσιαστικά εκείνα που απέρριπτε τις συγκλήσεις, δηλαδή Χριστόφια Θαλάτ. Και όπως συμβαίνει κάθε φορά με το Δημοκρατικό Συναγερμό, 93, 98, αλλά και τώρα, πατά σε δύο βάρκες. Τρανή απόδειξη τα χτεσινά Εσείς συνθήματα. Εσείς δεν προσαρμοστήκατε όταν στήριξατε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Να σας πω, τα χτεσινά συνθήματα της πρωτοπορίας και της Μακή για την επέτειο του ψευδοκράτους. Τούρκοι Μογγόλοι, θέλουμε αίμα τουρκικό, θα πεθάνετε σε χώμα ελληνικό. Αυτά τα συνθήματα είναι τα οποία τους εμπόδισαν και τους εγαλούχησαν όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτά τα συνθήματα είναι που ο Νίκος Αναστασιάδης θα πετύχει εκείνο το οποίο λέει ότι θέλει για τη Ζωνική Δικοινωτική Νομοσπονδία. Είναι όμως και ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος. Ο κ. Φιλαρέτου ήδη μας επανομολόγησε την απόρριψη της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Το ίδιο βέβαια κατά έναν έμμεσο αλλά σαφέστατο τρόπο ομολόγησε προψές και ο κ. Σιζόπουλος για τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος για λόγους πολύ ευνοητούς, για να ξεπεράσει αυτήν τη σύγχυση του συνονθηλεύματος αυτών που το στηρίζουν, που απορρίπτουν βασικά τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, ερωτοτροπεί με τις επικινδυνότατες λεγόμενες νέες στρατηγικές, που δεν είναι καθόλου νέες, κύριε Καλαντζή, είναι παλαιές, δοκιμασμένες και επικίνδυνες. Απομένει αυτή τη στιγμή η μόνη σοβαρή, αξιόπιστη πολιτική δύναμη, η οποία πιστεύει πραγματικά σε μια λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, του ΑΚΕΛ, και ο Σταύρος Μαλάς. Τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα στο Κυπριακό. Μας παίζουν καμπάνες από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και άλλοι διεθνείς παίχτες στην περιοχή, στην Ευρώπη, Ρωσία, Αμερική κλπ. Είναι όχι η τελευταία ευκαιρία. Ίσως να είμαστε λίγο μετά την τελευταία ευκαιρία. Ο τόπος κινδυνεύει με διχοτόμηση και κάποιοι, όπως προψές κύριε Λεωνίδου, ελπίζω να τοποθετηθείτε ευθαρσώς, μας λένε ότι αυτή η κατάσταση που έχουμε σήμερα, η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, μάλλον, την θεωρούν ως χειρότερη από είναι την διχοτόμηση. Είναι ο κ. Σιζόπουλος που το είπε. Ως χειρότερη από την διχοτόμηση. Ελπίζω να μην είμαστε. Όχι, όχι. Είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι χειρότερη από τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Και η χειρότερη λύση είναι η διχοτόμηση. Μάλιστα. Υπό αυτά τα δεδομένα, έχοντας υπόψη το τι λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για το Συμβούλιο Ασφαλείας, το πλαίσιο Κουτέρες και το άτυπο πλαίσιο για την εφαρμογή της λύσης,
Διαρωτούμε αν υπάρχει νουνεχής άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να μπορεί να αντιληφθεί ή να συνενέσει ή να αφουγκραστεί αυτά τα οποία διατείνονται είτε οι κύριοι του ενδιάμεσου χώρου είτε οι παλινδρομήσεις του κυρίου Αναστασιάδη. Κύριε... Ναι, θα απαντήσω Λεωνίδου, πρώτα. Ναι, θα απαντήσετε. Ωστόσο, θα ήθελα να διευκρινίσετε ό,τι αυτό θέλετε. Το θέμα της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα θέμα που το θέτουμε συνεχώς σε φιλοξενούμενους ενδιάμεσους χώρους και δεν παίρνουμε καθαρή απάντηση. Είσαστε υπέρ ή εναντίον. Συγγνώμη. Όχι, δεν πήρατε καθαρή απάντηση. Πήρατε πολλές φορές ολοκάθαρες απαντήσεις. Εμείς λέμε ότι και ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν συνεργάτης με το ΑΚΕΛ και εκλέγηκε πρόεδρος κυρίως με τη στήριξη του ΔΥΚΟ και του ΑΚΕΛ, είχε ξεκαθαρίσει από τότε και αργότερα ότι εμείς στηρίζουμε τη Διζωνική Ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο. Θα γελάσετε τώρα, είμαι σίγουρος. Όχι, δεν θα γελάσω καθόλου. Λοιπόν, ή κάποιοι. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Ερωνευτού. Δεν σας λέει τίποτα. Εμάς μας λέει. Μας δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι ταπέλες, ούτε οι τίτλοι. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και το περιεχόμενο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς... Ζωνική δικοινωτική είναι ουσία. Κοιτάξτε, δεν είναι ουσία, κύριε. Δεν είναι ουσία. Ας μην γελιόμαστε. Πείτε μου σε ένα σύνταγμα οποιοδήποτε δημοκρατικού κράτους που υπάρχει αυτή η όρη. Είναι σύνθημα κυπριακό. Δεν είναι. Καμία ομοσπονδία δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, σε οποιοδήποτε σύνταγμα κράτους, δημοκρατικού κράτους ή ευρωπαϊκού. Συνθηματολογεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση. Αφού το δεχόμαστε εμείς, ο Γενικός Γραμματέας θα έρθει να πει γιατί δέχεστε αυτό το πράγμα. Αφού το δεχόμαστε πολλά, δεν τα λέει. Αφού το δεχόμαστε και κύρια το δέχεται το ΑΚΕΛ, το δέχεται και ο συναγερμός. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις και οι δυνάμεις που είχα συνεργαστεί όλη αυτή την περίοδο και κυριάρχησε αντί να κοιτάξουμε πώς θα λειτουργήσει ένα κράτος, πώς θα λειτουργήσει κάτω. Και περηφανεύεται ο κύριος Κυπριανού και όλοι μας περηφανευόμαστε ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αξιοποιούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις προτάξουμε και να είναι περιεχόμενο της λύσης. Και έχουμε απέτηση να λέμε τους τίτλους. Συνεπώς, πρέπει ναι στη διζωνική δικοινωτική με... Με σωστό περιεχόμενο και είναι προκαθορισμένο τι είναι αυτό το σωστό περιεχόμενο. Με αυτό όμως διαφωνούν οι εταιρείες. Δεν νομίζω να διαφωνούμε το περιεχόμενο κανένας. Απλά χρησιμοποιούμε αυτόν τον τίτλο για να προσβάλλουμε και να θίξουμε τους αντιπάλους μας. Αυτό γίνεται. Και η αλήθεια είναι αν αυτή. Ήταν έτσι, γιατί δεν λένε και άλλοι το ίδιο. Ότι δεν απορρίπτει η ζωνική δικαιολογική. Η ΕΔΕΚ, η αλληλεγγύη που στηρίζουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Δεν ότι απορρίπτει. Ναι, αυτό λένε. Γιατί δεν λένε ναι στη διζωνική δικοινωτική αρκεί να έχει το σωστό περιεχόμενο. Ναι, όχι. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο. Και εμείς έχουμε συμφωνήσει και έχουμε κουβεντιάσει με τους συνεργάτες μας αυτή τη στιγμή, όπως κουβέντιασε και ο Νίκος Αναστασιάδης με το ΔΥΚΟ και δεν είχε περιλάβει καν αυτό το όρο μέσα στη συμφωνία που είχε κάνει τότε με το ΔΥΚΟ, που δεσμεύτηκε με το ΔΥΚΟ ότι θα κρατούσε κάποιες αρχές για λύση του Κυπριακού και αμέσως αποδεσμεύτηκε. Όπως δεν σβέφτηκε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς λέμε ξεκάθαρα. Επιτέλους αυτό το παραμύθι και αυτή η συζήτηση για περί της ζωνικής ομοσπονδίας και να το κρατούμε και να το κάνουμε παγκέρα, λες και είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα που απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία, νομίζω πρέπει να τελειώνει. Και είναι καιρός να δούμε την ουσία. Τι δέχεται το ΑΚΕΛ, εάν δέχεται τα στρατεύματα, αν δέχεται εκ περιτροπής προεδρία, αν δέχεται να λειτουργεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί κάπου αφισβητούμε και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαίου και ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο και η Ευρώπη δεν μας αρέσει αυτή τη στιγμή, να μας πού ξεκάθαρα η ηγεσία του ΑΚΕ, γιατί απλώς ο κόσμος, για να είμαστε δίκαιοι, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και είχαμε τιμήσει και εμείς τη συνεργασία μας, όπως και αυτός ο κόσμος πίστευε ότι από κοινού θα δημιουργήσουμε προοπτικές. Και το λέμε και σήμερα, ότι εδώ δεν είναι να χρησιμοποιούμε σλόγγα και συνθήματα. Εδώ είμαστε για να λέμε την ουσία. Και επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν σχόλια, να μην φάμε άλλο το χρόνο. Καλά, το Κυπριακό είναι θέμα συζήτηση 2 λεπτών. Θέσατε 6 ερωτήματα. Όχι, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Πιέζει ο χρόνος, αλλά πρέπει να απαντήσουμε σε 6 ερωτήματα. Τόσο τοποθετήθηκε και ο κύριος Γεωργίου. Έχει δείξει ο κύριος Γεωργίου το θέμα της διζωνικής και το κάνουμε και το συζητάμε. Εμείς λέμε ξεκάθαρα. Είπαμε την άποψή μας
ότι είναι το σωστό περιεχόμενο και το σωστό περιεχόμενο Μάλιστα. σημαίνει ούτε εκ περιτροπής προεδρία, ούτε στρατεύματα κατοχής να παραμείνουν από την πρώτη στιγμή στην Κύπρο, που κάποιοι άρχισαν να βάζουν νερό στο κρασί τους, ούτε εγγυήσεις της Τουρκίας, ούτε για λίγη, ούτε για μερικό χρονικό διάστημα. Ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να υπάρξουν αυτές οι εισηγήσεις και για μας είναι απαράδεκτες προοπτικές για λύση. Ξεκίνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι. κύριε Καρατζή, ξεκίνησε με μια συμφωνία με το Δίκο. Στη συνέχεια, αφήνοντας το χρόνο να περάσει, προχώρησε σε κοινά ανακοινοθέντα και τελικά κατέληξε σε αυτό το αδιέξοδο, εμπιστευόμενος τόσο τον ηγέτη του καθεστώτος, του τουρκοκυπριακού καθεστώτος, τον κύριο Ακιντζή, λέτε, τον κύριο Ακιντζή, αλλά εμπιστευόμενος παράλληλα και ιδιαίτερα την τουρκική πολιτική και τον κύριο Έρντογαν. Αυτή τη στιγμή εσείς και εμείς νιώθουμε ότι πράγματι είχε κλονιστεί, είχε αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Εμείς δεν είναι αυτά που λέγαμε. Τι το κακό. Προειδοποιούσαμε και λέγαμε ότι είναι λάθος οι εκτιμήσεις σας. Και της ηγεσίας του ΑΚΕΡ το λέγαμε και της ναι, ηγεσίας του Συναγερμού. Κάνετε κριτική το πώς θα το λύσετε, δεν μας λέτε. Το πώς θα το λύσετε. Δηλαδή, εντάξει, εσείς λέτε ή οι άλλοι οι οποίοι έχουν την άλλη άποψη, τους οποίους δώσαμε την ευκαιρία, 10 χρόνια συνεχόμενα ένθε και ένθε κυβερνούσα και δεν το λύσανε με την πολιτική που λέτε εσείς. Όχι, δεν το λύσανε. Εγώ δεν λέω για καμία πολιτική. Ναι, ναι, αλλά. Εγώ δεν περιμένω από εσάς να μας πείτε πώς θα λυθεί. Ναι, εντάξει, δεν λύθηκε. Ναι, μα τώρα θα λέμε θεωρητικά. Γιατί δεν λύθηκε όταν κυβερνούσε η ηγεσία του ΑΚΕΡ, γιατί δεν λύθηκε τώρα 4,5 χρόνια που λειτουργεί αυτή η ίδια πολιτική, αυτή η ίδια γραμμή. Εμείς λέμε, παρά να δεχτούμε οτιδήποτε που θα δεσμεύσουμε εσαΐ αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο, με λύσεις καταστροφικές, με λύσεις διαλυτικές και με λύσεις που μας θυμίζουν το 63, με λύσεις που μας θυμίζουν το 74, είναι προτιμότερο να αναμένουμε και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχτούν, βέβαια προκαλώντας εκεί που πρέπει και αξιοποιώντας εκείνους που πρέπει προς όφελος αυτού του λαού, προς όφελος και διατηρώντας κατά κύριο λόγο, κύριε Καλατζή μου, την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και να μην δημιουργούμε προοπτικές συναντήληψης με την άλλη πλευρά ότι λύσαμε το Κυπριακό περίπου και ο Ακιντζή είναι ένας σήμερα συμπρόεδρος. Ούτε να δώσουμε με τη στάση και τη συμπεριφορά μας, ολοκληρώνω, με τη στάση και τη συμπεριφορά μας, την προοπτική ότι λύθηκε το Κυπριακό και τα πράγματα Μάλιστα. πρέπει να μείνουν ως έχουν. Κύριε Φιλαρέτου, δεν θέλω πάλι να μιλήσουμε για το αν είχε μία θέση ή είχε άλλη θέση ο Γιώργος Λυλίκας. Ωστόσο, απορρίπτοντας τη Ζυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, τι είναι αυτό που επιδιώκετε και αν το επιδιώκετε, με ποιο τρόπο θα το επιτύχετε? Το Φεβρουάριο του 2015, το Εθνικό Συμβούλιο, κύριε Καλαντζή, συνήλθε σε ειδική συνεδρία Μάλιστα. για τον Κυπριακό, στο πλαίσιο της οποίας όλες οι πολιτικές δυνάμεις κλήθηκαν να δώσουν θέσεις, εισηγήσεις, προτάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με το εθνικό πρόβλημα. Σε εκείνη τη συνεδρία, ο Γιώργος Λυλίκας κατέθεσε έναν 70-σελίδων έγγραφο, το οποίο τηρήσαμε και κρατήσαμε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με σκοπό να συζητηθεί εντός του πλαισίου του Εθνικού Συμβουλίου, που είναι και πάγια θέση μας, και αυτό δεν έγινε ποτέ. Σε εκείνη τη συνεδρία, κύριε Καλαντζή, κανέναν άλλον πολιτικό κόμμα δεν κατέθεσε πρόταση. Κανένας. Και προκαλώ και τους συνομιλητές, αν όντως το έχουν κάνει, να δημοσιοποιηθεί. Αυτό το κείμενο λύνει το Κυπριακό. Από το Φεβρουάριο του 2015 είναι μια... Όχι, κύριε. Σας καλώ, κύριε Λεωνίδου, να το δώσετε στη δημοσιότητα. Δεν το έχω μαζί. Το Φεβρουάριο του 2015. Και μπορώ να επικαλεστώ και το τι έγινε. Θα το έχουν, βεβαίως. Το Φεβρουάριο του 2015. Δεν μιλούμε για τη νέα στρατηγική δύο μήνες πριν τις προεδρικές. Μιλούμε για το όταν τέθηκε το ζήτημα στο βήμα... Στο βήμα εκεί και όπου πρέπει να συζητείται το Κυπριακό και όχι για σκοπούς προεκλογικούς. Ναι. Και εν μέρη αντιγραμμένους. Λοιπόν,
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στο Κυπριακό χωρίς διαβούλευση και χωρίς ενημέρωση. Λεπτά, ούτως ώστε θα πρέπει να τελειώνουμε, γιατί έχουμε επένδυσε τις ελπίδες του κύριε Καλαντζή στην καλή θέληση της Τουρκίας, παρασυρώμενος από τους δυτικούς φίλους του και τον κύριο Νάιντα, όπου του υπόσχονταν ότι ανυπέβαλε γραπτός τις προτάσεις του σε θέματα στις εσωτερικές πτυχές, τότε αυτό θα αποτελούσε έναν βήμα πρόσθετο, ούτως ώστε η Τουρκία να συμβιβάζεται τα, εγγύσεων, τα της κεφάλαια της ασφάλειας και των εγγύησεων. Και αυτή υπήρξε η παγίδευσή του. Εδώ και ένα μήνα έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε τοποθετηθεί σε έναν έγγραφο που έστειλε στους 60 φίλους του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφορά τη συνάντηση του με τον κύριο Νάιντα στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24/7/17. Είναι δημοσιευμένο σε ιστοσελίδες. Ναι, το γνωρίζω. Εκεί παραδέχεται ότι τα έχει δώσει όλα στην Τουρκία και δεν έχει λάβει τίποτα. Και όταν λέμε τα έχει δώσει όλα, μιλούμε για εκπεριτροπής προεδρία χωρίς κοινό ψηφοδέλτιο μάλιστα. Μιλούμε για την ισότιμη μεταχείριση των Τούρκων, παραβιάζοντας και εγκαταλείποντας και την αναλογία 4:1. Την αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Εδώ μιλούμε για τα βέτο. Και τέλος, στα δύο καθεστώτα στο περιουσιακό, με προτεραιότητα στους χρήστες, όταν η περιουσία θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Ξέρετε όμως ότι αυτό το έγγραφο έτυχε πολλών αναγνώσεων. Έχει άλλη αναγνώση. Γι' αυτό καλέσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να το δημοσιοποιήσει, να γνωρίζει ο λαός και να τοποθετηθεί. Μέσα σε αυτόν τον έγγραφο όμως, βεβαίως, τώρα ξεκίνησα. Σε αυτόν τον έγγραφο έχουμε και τις παραδοχές του κυρίου Άιντα. Ότι ούτε τα μαρονιτικά χωριά θα επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Ότι η Μόρφου δεν, στο χάρτη που κατέθεσε ο κύριος Ακιντζή δεν περιλαμβανόταν η Μόρφου. Αλλά, και μάλιστα η τουρκική αυτό πλευρά, το έκανε ο κύριος Ακιντζή. Δεν... Και μάλιστα η τουρκική πλευρά απέφυγε να κάνει και χρήση του όρου, της ονοματολογίας της Μόρφου. Ο κύριος Άιντα έχει παραδεχθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν εννοούσε κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα. Ότι άφηνε ανοιχτό το θέμα της πλήρους αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και ότι τα Ηνωμένα Έθνη, παρακαλώ, κατανοούσαν την τουρκική απέτηση για μόνιμη στρατιωτική βάση με αυξημένο αριθμό στρατιωτών. Αυτά παραδέχεται σε αυτήν τη συνάντηση ο κύριος Άιντα. Εν τούτης, ο κύριος Αναστασιάδης, ενώ προηγουμένως έλεγε ότι έκανε και δήλωσε παραδοχή ότι είχε κάνει λάθη τακτική στα οποία οδήγησαν σε αδιέξοδο. Πώς η εγκατάλειψη της ζωνικής δικοινοτικής θα λύσει το Κυπριακό. Απάντησα εξ υπαρχής, αλλά θα επανέλθω. Εν τούτης, δηλώνει έτοιμος να επανέλθει σε έναν τέτοιο διάλογο από εκεί όπου έμεινε, όπου ο ίδιος το χαρακτηρίζει αδιέξοδο. Δύο κουβέντες μόνο σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Θα καταλήξω, είναι η τελική μου κατάληξη. Ο λαός γνωρίζει ότι η πραγματική διέξοδος από τα αδιέξοδα τα σημερινά, τόσο στο Κυπριακό όσο και στην οικονομία, για πραγματική αλλαγή, είναι η υποψηφιότητα Γιώργου Λιλίκα. Αυτό γνωρίζει ο λαός και το γνωρίζει ότι ο κύριος Γιώργος Λιλίκας άσκησε μια πραγματική αντιπολίτευση τόσο στις παλινοδίες και στους αυτοσχεδιασμούς του κυρίου Αναστασιάδη και της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, όσο και στην αντιλαϊκή πολιτική και τα μνημόνια που πολιτεύτηκε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και την ηγεσία του ΔΥΚΟ. Δεν μπορούν, κύριε Καλαντζή, αυτοί που αποτελούν το πρόβλημα να αποτελούν και τη λύση. Κύριε Κυπριανού, δεν θα κάνω ερώτηση. Το Κυπριακό έχει διολυστήσει, υποστηρίζει ο ενδιάμεσος χώρος. Από την άλλη, ο πρόεδρος, εξελέγει ως πρόεδρος λύσης, δεν καταφέρει να φτάσει σε λύση. Το Κυπριακό δεν λύνεται, κύριε Καλαντζή, λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας. Αυτό το ξέραμε. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτικά παιχνίδια. Όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας διαχρονικά είχαν, αν θέλετε, καθαρή αντίληψη της προσπάθειας που γινόταν. Και όλοι ήθελαν λύση του Κυπριακού προβλήματος. Δεν τα κατάφερα. Και όταν ρωτά, γιατί πρέπει να δώσω τρεις απαντήσεις πριν να πάω στις δικές μας θέσεις, όταν ρωτά ο φίλος μου Πανίκος ο Λεωνίδου γιατί δεν το έλυσαν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι, το ερώτημα είναι, πάει και αντίστροφα. Γιατί δεν το έλυσε και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος μάλιστα σε μια χρονική στιγμή. Φαύλος κύκλος, δεν θα. Διαπραγματευόταν σε μια χρονική στιγμή όπου η Κύπρος
ήταν υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία ήταν απ' έξω. Το 2003 αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, άρα ας μην προσπαθούμε να βρούμε πολιτικά επιχειρήματα, είτε αυτά τα ονομάζουμε σωστών περιεχόμενων, είτε τίτλους. Όλοι ενδιαφέρονται για λύση διζωνικής. Όμως παίζουν όλοι ενδιαφέρονται για λύση διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας με σωστών περιεχόμενων, γιατί αν δεν είναι σωστό το περιεχόμενο, κύριε Καλαντζή, δεν θα την ψηφίσει ο Κυπριακός Ελληνισμός αυτή τη λύση. Άρα ας αφήσουμε τις θεωρητολογίες. Τώρα, όσον αφορά τη νέα στρατηγική Νικόλα Παπαδόπουλου, ένα λείπει από μέσα. Ποιο? Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και με τις θέσεις τις οποίες έχω διαβάσει, θα διαπραγματεύεται μόνος του. Πολύ εύκολο πράγμα, σίγουρα. Λοιπόν, όσον αφορά τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Κυπριακό, έχω να πω το εξής. Όλοι έλεγαν ότι πρέπει επιτέλους να φέρουμε την Τουρκία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, γιατί ο λόγος που δεν λύνεται τον Κυπριακό είναι οι εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Έτσι, την φέρανε την Τουρκία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Ναι, τη φέραμε, λένε, με πενταμερή που είναι μια υποχώρηση. Αναγκάσαμε το Γενικό Γραμματέα, το αναγκάσαμε σε εισαγωγικά, να μιλήσει επιτέλους για ένα normal state, για έναν κανονικό κράτος. Πετύχαμε αυτόν το τεράστιο μέσα από τις επίσημες πλέον τοποθετήσεις και του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδείξαμε ότι ο λόγος... Ολοκληρώστε, γιατί τρώω ξύλο. Ο λόγος μη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, αναδείξαμε, επαναλαμβάνω, ότι ο λόγος μη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος είναι η τουρκική αδιαλλαξία και η αιμονή της σε εγγυήσεις παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Εμείς θέλουμε μία λύση, κύριε Καλαντζή, που να οδηγεί ακριβώς στην Κύπρο του μέλλοντος. Στην Κύπρο που θα την διοικούν οι δικοί της άνθρωποι, οι Κύπροι, χωρίς σκηδαιμονίες, χωρίς επικυριαρχία του οποιοδήποτε. Μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οτιδήποτε άλλο θα είναι νοθευμένο και δεν θα αντέξει στον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα και δεν είναι τυχαίο που μιλούμε για λύση διαρκή και βιώσιμη. Ο Νίκος Αναστασιάδης, να μου δώσετε και εμένα τον ανάλογο χρόνο, επειδή είμαι, αν θέλετε, και το κυβερνών κόμμα. Να πάρουμε και εμείς το κόμμα του 38%, όσο χρόνο πήρε και το κόμμα του 4%. Απλώς έχω πάρα πολύ πίεση γι' αυτό το λόγο. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να ασκήσετε προηγουμένως. Λοιπόν, όχι στον υποψήφιο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν αυτού, αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την τουρκική αδιαλλαξία, η Κύπρος προχωρεί σε συμμαχίες σταθερές και δυνατές για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτής της πολιτείας μέχρι την ποθητή εκείνη μέρα που θα έρθει η λύση. Θωρακίζει την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα, αν θέλετε, και από την ένταξή μας στην ΠΕΣΚΟ, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, αλλά και συνεργάζεται για πρώτη φορά ίσως απόλυτα με την Ελλάδα. Και όσοι διαφωνούν με τις πολιτικές Νίκου Αναστασιάδη, τότε διαφωνούν και με την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εγώ σεβάστηκα πιο πολύ τον κύριο Καλαντζή και μίλησα. Αν θέλετε, κάνετε σχόλιο. Σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επιτρέψουμε του εκλεκτού συναδέλφου μας. Θα σχολιάσουμε όλοι. Προσωπικά. Αν θέλετε να σχολιάσετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να επιμείνω την εκπομπή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πέστε τι θέλετε να πείτε, αν είναι κάτι, ας μην είναι προσωπικό για να μην. Όχι. Σε δύο προτάσεις. Έφερε τον Κυπριακό εκεί που το έφερε ο Νίκος Αναστασιάδης. Τελευταία στιγμή φυγομάχησε για χάρη των ακροδεξιών ψήφων. Δεν είναι παραμύθι, κύριε Λεωνίδου, η διζωνική δικοινοτική. Φοβούμαστε μήπως γίνει τραγωδία στο τέλος αυτή η παλινδρόμηση και δεν θέλω να σας βάλω σε διάσταση με τον κύριο Βότση. Έδωσε μια πολύ νούσιμη απάντηση ο κύριος Βότσης αναφορικά με τον αναχωρητισμό του Δίκο, αναφορικά με την απόρριψη βασικά της διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας και είναι λίγο προσβλητικό αυτό που είπατε. Να μας πει η ηγεσία του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ, η ηγεσία του και ο κόσμος του συσπυρώνονται γύρω από τη διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, μακριά από στρατεύματα, μακριά από εγγυήσεις, μακριά από όλα όσα υπονοήσατε. Βάζετε μερικά ζητήματα καινούργια. Μου βάλατε τώρα το θέμα του Βότση. Εγώ δεν έχω ακούσει τι έχει. Το έχουν διαβάσει όλοι. Εντάξει, εγώ είμαι αδιάβαστος. Όχι. Το έχουν δει όλοι, κύριε Λεωνίδου. Δεν θα καταλήξουμε, κύριε Λεωνίδου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τελειώστε. Είναι παραμύθι.
Γιατί πείτε μου, εσείς θα γίνετε καλύτερος άνθρωπος εάν φοράτε κοστούμι ή απλά ένα απλό ρούχο? Κύριε Λεωνίδη, σας το είπε, σας το είπε ο κύριος Καλαντζής, ότι είναι ένδυμα και πρέπει να το καταλάβουμε και να αρχίσουμε να εξηγούμε και του κόσμου. Ωραία. Εγώ νομίζω... και δεν μου απαντήσατε. Κύριε Λεωνίδου, κύριε Γεωργίου. Θα έπρεπε να μου απαντήσετε. Κύριε Γεωργίου, εγώ θα πω απλώς ότι εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο της σοβαρότητας, της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας. Κλείνουμε γιατί δεν θα... Ευχαριστώ τον κύριο Γεωργίου, ευχαριστώ τον κύριο Λεωνίδου, τον κύριο Φιλαρέτη, τον κύριο Κυπριανού. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.